σήμερα η ομάδα τελικά κατάφερε και πήρε τη νίκη, παρότι αγχώθηκε στο πρώτο και στο τελευταίο σετ. Ωστόσο έδειξε και πάλι την καρδιά της. Θεωρώ ότι δεν ήταν θέμα άγχους, απλά ήταν θέμα προσαρμογής. Είναι μετά από το κενό των Χριστουγέννων, οπότε είναι φυσιολογικές αυτές οι διακυμάνσεις. Αλλά ευτυχώς μπορέσαμε, βρήκαμε τη δύναμη και ανατρέψαμε τα όποια λάθη που κάναμε και το παιχνίδι πήγε εκεί που το θέλαμε εμείς. Και με τη δική σου την επιστροφή και με τις άλλες μεταγραφές που έγιναν το χειμώνα, πού πιστεύεις ότι πλέον μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ, τι μπορεί να κυνηγήσει? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Η ομάδα έχει δυναμική, είναι πολύ καλά. Έχει αρκετά έμπειρους και πολύ καλούς παίχτες και θεωρώ ότι επειδή είναι ένα πολύ καλό σύνολο, ότι θα φτάσουμε αρκετά καλά. Εκεί στην πλευρά, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι υγιής και να μπορώ να προσφέρω στην ΑΕΚ αυτά που πρέπει να προσφέρω. Αλλά προσφέρω αυτά που θέλω για μια μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ. Να είσαι καλά και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά.